Με ένα πλέγμα αλλαγών κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, το οποίο όμως γίνεται σαφώς ηπιότερο σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις. Πάντως δεν φαίνεται, προς το παρόν τουλάχιστον, να κάμπτονται οι αντιδράσεις των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Πιο ήπιο καθίσταται το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών σύμφωνα με την κυβέρνηση. Με τέσσερις βασικές αλλαγές, η προσάυξη λόγω τζίρου σχεδόν εκμηδενίζεται, το όφελος από τη μείωση επιτέλους επιδιδεύματος απλώνεται σε όλους, ενώ το τεκμήριο γίνεται μαχητό καταβούληση του φορολογουμένου. Αντίθετη άποψη όμως έχουν οι επαγγελματίες. Εκείνο το νομοσχέδιο που έχει μια ταξική και τοξική στόχευση απέναντι σε ανθρώπους του καθημερινού μόχθου, ανθρώπους επαγγελματίες. Το συνολικό αποτέλεσμα όλων των αλλαγών είναι ότι η τελική επιβάρυνση των επαγγελματιών μειώνεται 9% μεσοσταθμικά. Μειώνεται το τέλος επιδιδεύματος 50% για όλους. Αμφισβητείται το τεκμαρτό, αλλά θα γίνεται έλεγχος στην επιχείρηση, ενώ τα εποχικά επαγγέλματα θα φορολογούνται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας τους. Σε έλεγχο θα μπουν μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν το τεκμαρτό των 10.220 ευρώ. Μείωση του συντελεστή προσάυξης λόγω τζίρου του ΚΑΔ έρχεται με συντελεστή μόλις 5%. Δεν δουλεύουμε όλες τις μέρες της εβδομάδος. Δεν δουλεύουμε παρά μόνο 19 έως 20 μέρες το μήνα. Απαλλάσσονται από το τεκμήριο αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως 3 εργοδότες, αλλά και επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Αν υπάρχουν επιμέρους θέματα ή ζητήματα, τα οποία αναδειχθήκαν κιόλας στη δημόσια συζήτηση που προηγήθηκε, προφανώς είναι πεδίο δόξης λαμπρό αυτή η δημόσια συζήτηση. 10.000 ευρώ αφορολόγητο για όλους ή τα προεκλογικά ψέματα της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγουν σε ένα φορολογικό νομοσχέδιο με επιβάρυνση για όλους που ξεκινάει από 1.450 ευρώ. Η χώρα χρειάζεται προοδευτική λύση. Το τεκμήριο μειώνεται κατά 50% για όσους έχουν αναπηρία από 67% έως και 79%. Όσοι έχουν κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό 500 κατοίκους και νησιά με πληθυσμό έως 3.100, μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αλλά και γονείς πολύτεκνων οικογενειών. Φέρνει ένα φορολογικό νομοσχέδιο που οι έμποροι και επαγγελματίες θα πληρώσουν γιατί η κυβέρνηση δεν έχει τα έσοδα τα οποία έλεγε ότι θα έχει. Δεν είναι φορολογικό το νομοσχέδιο αυτό. Είναι φορολιστρικό. Η Συντονιστική Επιτροπή των Ελεύθερων Επαγγελματιών, Επιστημόνων και Επαγγελματοβιοτεχνών Εμπόρων ζητούν με επιστολή τους άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.